Στα δύσκολα σας συναντάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Κάθε τόσο έρχεται με ένα δύσκολο. Ναι, για εύκολα δεν σας έχουμε καλέσει ποτέ. Μέχρι τώρα ευχόμαστε προσεχώς τα πράγματα να βελτιωθούν. Προσεχώς εύκολα. Προσεχώς. Μακάρι, κύριε Σκυλακάκη, να μπορούσαμε να πούμε και κάτι θετικό. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε τα επιμέρους. Fuel Pass, επιστροφή στην ενέργεια, οι επιστροφές στους πολίτες κτλ. Πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα? Κοιτάξτε, έχουμε έναν εξωγενή πληθωρισμό, ο οποίος μας χτυπάει και στο ΑΕΠ, διότι έχουμε το πετρέλαιο στα 118 δολάρια, σήμερα λίγο κάτω, αλλά το αέριο ξαναπήδησε από τα 85 στα 120. Mm-hmm. Λόγω μιας έκρηξης στο Τέξας, συν των παιχνιδιών που παίζουν οι Ρώσοι, αυτό μας χτυπάει προφανώς. Έχουμε αντίστοιχα και ισορροπούμε τον υψηλό ρυθμό ανάπτυξης του πρώτου τριμήνου, που πήγε 7% παραπάνω, πολύ παραπάνω αυτό που είχαμε προβλέψει, mm-hmm. σχεδόν διπλάσιο. Και έχουμε και τον τουρισμό που φαίνεται ότι θα πάει πολύ καλύτερα ή πολύ καλύτερα από το 80% που είχαμε προβλέψει. Οπότε η εικόνα είναι ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, αλλά υπό έλεγχο και έχουμε και κάποιους μικρούς πόρους για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Τα ταμιακά διαθέσιμα είναι επαρκή, ναι, για να αντιμετωπίσουμε την κρίση των επιτοκίων? Κοιτάξτε, ναι, έχουμε και μια κρίση των επιτοκίων. Η Ελλάδα επηρεάζεται λιγότερο από την κρίση των επιτοκίων από ότι οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν υψηλό χρέος. Εμείς έχουμε το υψηλότερο χρέος, αλλά είναι διαρθρωμένο με μέση διάρκεια 20 ετίας, όταν οι άλλοι είναι κάτω από τη δεκαετία. Αυτό σημαίνει ότι ρολάρουμε, δηλαδή δανειζόμαστε λιγότερο από τους άλλους κάθε χρόνο και με τη βοήθεια και των υψηλών ταμιακών διαθεσίμων που παραμένουν υψηλά και της παρέμβασης θεσινής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν έχω και της καλής διαχείρισης που κάνει ο ΔΙΧ, το Δημόσιο Οργανισμό Δημοσίου Χρέους, δεν έχουμε ανησυχία ότι η αύξηση των επιτοκίων θα προκαλέσει μεγάλη δημοσιονομική επίπτωση. Γιατί προσέξτε, η πρώτη επίπτωση που έχεις στην αύξηση των επιτοκίων είναι ότι πληρώνεις παραπάνω τόκους. Ναι, ναι. Και παραπάνω τόκοι σημαίνει λιγότερος δημοσιονομικός χώρος. Η δεύτερη επίπτωση είναι το αυξημένο κόστος δανεισμού για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Τα νοικοκυριά έχουν κάνει πολύ, πολύ μεγάλη μείωση των δανειακών τους υποχρεώσεων, ναι. Και για τις επιχειρήσεις έχουμε τα εργαλεία κυρίως του Ταμείου Ανάκαμψης που ρίχνουν τα επιτόκια των επενδύσεων πάρα πολύ. Ένα λεπτό για να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί είναι κρίσιμο και αφορά σε πάρα πολύ κόσμο. Υπάρχει περίπτωση εξαιτίας της κρίσης των επιτοκίων τα δάνεια που έχει ο κόσμος στις τράπεζες να δει να επηρεάζονται προς τα πάνω οι δόσεις τους? Ό,τι δάνεια είναι με κειμενόμενα επιτόκια θα επηρεαστούν. Προς τα πάνω. Ναι. Στα επόμενα χρόνια θα έχουμε σημαντικά υψηλότερα επιτόκια. Από τώρα θα επηρεαστούν, από αυτή την κρίση και μετά την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας? Θα αρχίσουν να επηρεάζονται όσο αυξάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το επιτόκιο. Όσο έντονα θα επηρεαστούν, δηλαδή. Θα επηρεαστούν ανάλογα με το πού θα τα ανεβάσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Χτες η ανταγωνίστρια, η ΦΕΤ, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα Ηνωμένων Πολιτειών, ανέβασε 75 μονάδες βάσης. Αυτό τι κάνει? Αυτό πιέζει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να κάνει και αυτή σημαντικές αυξήσεις, διότι αντίστοιχα, εάν δεν κάνει τις αυξήσεις, θα αδυνατήσει το ευρώ σε σχέση με το δολάριο. Και αυτό σημαίνει υψηλότερες τιμές καυσίμων και εισαγωμένων, κυρίως καυσίμων. Συνεπώς, μπαίνουμε σε μία περίοδο, πώς να σας το πω, μετά τη θύελλα της πανδημίας, μπαίνουμε σε μία περίοδο θυελώδη από πλευράς διεθνούς οικονομίας. Και, άρα, λοιπόν, και δεν ξέρουμε πού θα σταθεροποιηθεί αυτό. Να ξέρει ο κόσμος να είναι προετοιμασμένος ότι όσοι έχουν δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο θα επηρεαστούν, θα δουν να ανεβαίνει η δόση από τους αυξήσεις Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Άμεσα. Μόλις θα το κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μάλιστα. Πάμε τώρα και στα επιμέρους, γιατί έχουμε λάβει και πολλά μηνύματα για το
τι επιδότηση θα είναι αυτή. Έχουμε ακούσει ότι θα είναι διευρυμένη η επιδότηση στα καύσιμα, με περισσότερους δικαιούχους, αλλά και μεγαλύτερα ποσά. Ναι, εντάξει, θα είναι κατά τη καλύτερη. Δηλαδή, το κατάτι, τι σημαίνει το κατάρτι. Κατάρτι δεν μπορώ να σας το πω, γιατί θα το πούμε την άλλη εβδομάδα. Πείτε μας, θα είναι 10 ευρώ, 20 ευρώ, 30 ευρώ. Θα είναι κατάτι καλύτερη και θα είναι και λίγο πιο διευρυμένη σε ό,τι αφορά τα κριτήρια για να καλύψουμε περισσότερους ανθρώπους. Το προηγούμενο Fuel Pass έφτασε σε ένα κόστος περίπου 100 εκατομμύρια και το αξιοποίησαν 2,3 εκατομμύρια συμπολίτες. Τώρα, πιστεύω ότι το τρέχον Fuel Pass θα αξιοποιηθεί, επειδή θα είναι λίγο πιο ευνοϊκό και επειδή και ο κόσμος εξοικειώνεται, ναι, θα αξιοποιηθεί από πιο πολλούς. Μπορεί να είναι 2,5, θα δούμε. Άρα πόσα εκατομμύρια. 2,5 μπορεί να είναι 3 εκατομμύρια. Άρα το ποσό πόσο θα είναι. Πόσα εκατομμύρια θα σας πείτε. Δεν θα μας πείτε. Όμως μπορούμε να το καταλάβουμε από τα συμφραζόμενα. Μπορούμε να το προσδιορίσουμε αυτό το τι. Αν μιλάμε για περίπου 200 με 300.000 παραπάνω δικαιούχους, νομίζω ότι αυτή είναι η τάξη μεγέθους, και μιλάμε για ένα τρίμηνο. Τρίμηνο, θέλετε. Έτσι δεν είναι. Και μιλάμε για μια περαιτέρω παρέμβαση. Φανταζόμαστε ότι αν ήταν μέχρι 45, δεν ήταν το προηγούμενο. Ναι, ανάλογα με το αν είσαι σε νησί, ναι, ναι, ή όχι. Ναι. Το βασικό ήταν 40-45. 40-45. Φανταζόμαστε ότι μπορεί να φτάσουμε στα 50-52, μέχρι εκεί δεν θα μας το πείτε το νούμερο, εντάξει, αλλά δεν φανταζόμαστε ότι πάμε για διπλασιασμό. Εγώ δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Για διπλασιασμό, κύριο Σκυλακάκη. Δεν έχω μιλήσει για διπλασιασμό. Όχι. Όχι. Αυτό που έχουμε ακούσει, ότι θα είναι ακόμα μεγαλύτερη επιδότηση για τα νησιά. Ναι, δεν μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω γι' αυτό. Άρα θα είναι 300.000 περισσότεροι δικαιούχοι. Είναι μια τάξη μεγέθους ότι θα έχουμε περισσότερους δικαιούχους. Θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα, κύριε Υπουργέ. Για να μην κολλάμε σε νούμερα που δεν θέλετε να πείτε και δεν μπορείτε να πείτε. Δεν θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Θα το αντιμετωπίσει. Όχι. Δεν θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Είναι μια μικρή βοήθεια. Θα διευκολύνει λίγο κάποια νοικοκυριά. Έχουμε ταυτόχρονα μια σοβαρή πίεση για αύξηση μισθών. Και αυτό στον ιδιωτικό τομέα θα βοηθήσει. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις τον τελευταίο καιρό, ναι, διαπιστώνουν ότι για να προσελκύσουν εργαζομένους πρέπει να έχουν μεγαλύτερους μισθούς. Ναι, ναι. Αυτό είναι μια νέα πραγματικότητα στην αγορά εργασίας. Την βλέπουμε, στην αρχή τη βλέπαμε σε συγκεκριμένες μικρές ομάδες, ας πούμε, άνθρωποι που κάνουν προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών, λίγο πολύ τεχνικοί άνθρωποι των κατασκευών. Τώρα έχει αρχίσει και γίνεται πολύ πιο μαζικό, αφορά ας πούμε και τον τουρισμό, αφορά και άλλες ειδικότητες. Συνεπώς, η οικονομία, επειδή έχει αυτόν τον υψηλό ρυθμό ανάπτυξης και για όσο τον κρατάει, θα οθήσει προς μια αύξηση των μισθών. Να ρωτήσω το εξής πάνω σε αυτό που λέτε. Επειδή είδαμε στοιχεία τις προηγούμενες ημέρες ότι κατά μέσο όρο, εξαιτίας της αύξησης της τιμής των καυσίμων, ένας μέσος οικογενειάρχης για να πάει και να έρθει από τη δουλειά του, το μήνα χρειάζεται περίπου στα 600 με 800 ευρώ, ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση. 600 με 800 ευρώ το μήνα. Το μήνα. Μου φαίνεται. 600 με 800 χιλιόμετρα, νομίζω ήταν. Μου φαίνεται υπερβολικό. Θα σας πω λοιπόν το εξής. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι είναι υπερβολικό. Θα σας πω το εξής. Εγώ λοιπόν από τον Άγιο Στέφανο για εδώ καθημερινά βάζω 20 ευρώ βενζίνη. Για να πάω και να γυρίσω στο σπίτι μου. Το μήνα αυτό κάνει 600 ευρώ. Δεν μιλάω για να πάω βόλτα την οικογένειά μου ή να χρησιμοποιήσω το αυτοκίνητό μου να πάω στο σούπερ μάρκετ. Αυτό δεν τα αφορά την κυβέρνηση. Ας κατεβάσουμε το ποσό στα 500 ευρώ. Για να είμαστε λίγο πιο ρεαλιστικοί. Δεν έχω κανένα μεγάλο αυτοκίνητο, 1100 κυβικά είναι, άρα δεν μιλώ για καμιά Porsche ή καμιά τζιπάρα που καίει τα ντερά της. Έχει μια απολύτως λογική και χαμηλή κατανάλωση καινούργιας τεχνολογίας. Αν χρειάζομαι 500 ή 600 ευρώ. Το ερώτημα είναι πόσα χρειαζόσασταν πριν την αύξηση των τιμών των καυσίμων. Ναι, αλλά δεν είχα μόνο αυτό. Τώρα έχω και άλλα πράγματα. Έχω τον πληθωρισμό. Έχω την ενεργειακή κρίση, άρα λοιπόν έχω επιβαρυνθεί ως οικογενειάρχης πολύ. Και λέω το εξής, θα βοηθούσε σε αυτή τη φάση να ενθαρρύνουμε όπου γίνεται περισσότερο την τηλεργασία, έτσι ώστε να απομειώσουμε το κόστος και να βοηθήσει περισσότερο
αυτή η παρέμβαση περαιτέρω. Κοιτάξτε, η τηλεργασία είναι ένα εργαλείο. Έχουμε φτιάξει πλαίσιο για να μπορούν να το αξιοποιούν επιχειρήσεις. Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Ένα άλλο εργαλείο είναι η μεγαλύτερη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Παρατηρείται. Έχουμε μεγαλύτερη χρήση. Δεν έχουμε αύξηση των εισιτηρίων εκεί. Mm-hmm. Δηλαδή η κυβέρνηση έχει απορροφήσει την ενεργειακή αύξηση. Και έτσι είναι πιο ευνοείται, ας πούμε, για την ίδια σε σχέση με το παρελθόν η χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς. Έχουμε αυξήσει τα παρεχόμενα λεωφορεία και προχωρούν και τα μεγάλα έργα, αλλά αυτά είναι επόμενες φάσεις. Κάποιοι σταθμοί ανοίγουν καινούριο του μετρό. Είναι μια δύσκολη όμως εποχή, διότι αυτά όλα που συμβαίνουν, έτσι όπως θα λέτε είναι, αλλά συμβαίνουν διότι το πετρέλαιο από 70 πήγε στα 120 δολάρια. Αλλά ποια περιθώρια παρέμβασης περαιτέρω υπάρχουν. Εμείς κάναμε τη μεγαλύτερη παρέμβαση με βάση την ανάλυση του Μπρούγκελ, που είναι από τα πιο σοβαρά think tanks στην Ευρώπη, στο ενεργειακό κόστος. Όμως παραμένουμε μια χώρα και την κάναμε αυτή την παρέμβαση γιατί η Ελλάδα ήταν πολύ ευάλωτη ενεργειακά, διότι δεν είχαν γίνει στα προηγούμενα χρόνια μεγάλες επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές. Οι ανανεώσιμες πηγές τώρα επενδύσεις διπλασιάστηκαν σχέση με το 19 και θα προστεθούν, αλλά θέλει κάποια χρόνια, 3, 4, 5 χρόνια, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα βαθμό απεξάρτησης από τους υδρογονάνθρακες που να επηρεάσει πολύ σοβαρά τις τιμές. Κατά τα άλλα, θα πρέπει να περιμένουμε τη λήξη αυτού του πολέμου για να δούμε μια αποκλιμάκωση στα καύσιμα. Δεν βλέπω αποκλιμάκωση μέχρι τη λήξη του πολέμου. Κάποιοι λένε θα κρατήσει και 10 χρόνια. Να μείνουμε λίγο σε ελπίζω αυτό που είπατε. Να μην συμβεί αυτό. Όλοι δεν νομίζω ότι θα συμβεί αυτό, αλλά... Να μείνουμε λίγο σε αυτό που είπατε, ότι υπάρχει μια τάση να ζητούν αύξηση των μισθών. Θα δούμε και νέα μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές. Κοιτάξτε, εμείς κάναμε μια μείωση 4,6, αν θυμάμαι καλά, 4, κάτι μονάδες, 4,5 μονάδες. Αυτή ήταν πολύ μεγάλο δημοσιονομικό κόστος. Έχουμε πάρει μέτρα και φορολογικά και ασφαλιστικά πολύ μεγάλο δημοσιονομικό κόστος. Αυτή την ώρα το μέτρο για το οποίο αναζητούμε πόρους είναι η μείωση, η μηδενισμός εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους για το 23. Mm-hmm. Αυτό είναι το μέτρο που είναι σε απόλυτη προτεραιότητα, διότι δημοσιονομικά έχουμε εξαντλήσει τις δυνατότητές μας με την μεγάλη ενεργειακή παρέμβαση την οποία κάναμε, σύν αυτά που θα κάνουμε τώρα με το Fuel Pass. Για να πάμε τώρα, για να κλείσουμε το θέμα των καυσίμων, αυτό που ζητούν οι πρατηριούχοι για μείωση όχι του ειδικού φόρου, του ΦΠΑ, το εξετάζουμε αν συνεχιστεί η περιπέτεια. Το είπε και ο Πρωθυπουργός. Δεν εξετάζουμε παρεμβάσεις φορολογικές στα καύσιμα. Οι παρεμβάσεις που κάνουμε... Ούτε ΦΠΑ, ούτε ειδικό φόρο που θα συνεχίσουμε να κάνουμε, είναι παρεμβάσεις που αφορούν τα νοικοκυριά. Έχουμε την άποψη ότι οι παρεμβάσεις που αφορούν τα νοικοκυριά και πηγαίνουν κατευθείαν στο IBAN ή στο κινητό των ανθρώπων είναι οι πιο αποτελεσματικές από πλευράς πραγματικού προϋπολογισμού. Γιατί κάποιος μπορεί να αποφασίσει, να πάρουμε μία υπόθεση, ότι για κάποιες εβδομάδες θα χρησιμοποιήσει λιγότερο το αυτοκίνητο και θα χρησιμοποιήσει περισσότερο το μετρό ή το προαστιακό για να έρθει στη δουλειά του. Αυτός που θα κάνει μία σωστή επιλογή θα κρατήσει το Fuel Pass για τις άλλες του ανάγκες. Mm-hmm. Ενώ αν το κάνουμε, παρέμβουμε φορολογικά, ενώ δεν ξέρουμε αν θα φτάσει στο 100% και θα θέλει μια τεράστια προσπάθεια να φτάσει στο 100% από τον ίδιο από το φόρο στο τι πληρώνει ο καταναλωτής, τον δεσμεύεις να ξοδέψει καύσιμα. Μπορεί κάποιος να έχει μια διαφορετική ανάγκη. Μάλιστα. Ναι, αλλά άλλοι λένε ότι αν αυτό συμβεί θα έχουμε μείωση και σε άλλα πράγματα. Γιατί και τα μεταφορικά θα μειωθούν, άρα και τα τρόφιμα θα πέσουν. Θα σας πω, γι' αυτό και κάνουμε παρέμβαση στο πετρέλαιο κίνησης. Η παρέμβασή μας δεν είναι τύπου Fuel Pass. Ό,τι χρήματα έχουμε να δώσουμε στο πετρέλαιο κίνησης δίνονται για να μειώνεται η τιμή στην Αγγλία. Αλλά το πετρέλαιο κίνησης είναι αυτό που μπαίνει στα άλλα αγαθά.
οι μεταφορές δεν γίνονται με βενζίνη, γίνονται με πετρέλαιο κατά κύριο λόγο. Ναι, ναι. Συνεπώς, η παρέμβαση στη βενζίνη είναι κατά κύριο λόγο παρέμβαση τελικού καταναλωτή. Μάλιστα. Γι' αυτό και υπάρχει διαφορετική λογική στη βενζίνη και διαφορετική στο πετρέλαιο. Το πετρέλαιο χείλησης θα είναι μεγαλύτερη η παρέμβαση. Ήταν ήδη μεγαλύτερη. Υπολογίζουμε ότι, ότι θα ήταν 23 εκατομμύρια και έχει περάσει τα 30 το μήνα. Άρα αυτή η παρέμβαση. Είναι μεγάλη παρέμβαση. Άρα θα είναι μεγαλύτερη. Τώρα, να μας πει για το φόρο στα τρόφιμα. Στο πετρέλαιο κίνησης. Να πάμε και στα τρόφιμα και μετά να κλείσουμε τη συζήτηση με τα ενεργειακά. Εδώ με την τελευταία φορά χρημάτων. Που τον είχαμε τον κύριο Υπουργό, μας είχατε πει ότι δεν είναι κάτι που εξετάζεται. Παρ' όλα αυτά, από κυβερνητικά στελέχη εξακολουθούμε να το ακούμε αυτό ότι εξετάζεται. Εξετάζεται τώρα ως μέτρο? Δεν έχω την εικόνα ότι είναι κάτι που εξετάζεται. Δεν έχετε την εικόνα ότι είναι κάτι που εξετάζεται? Κακώς λοιπόν το ανακοινούν. Δεν ξέρω. Ξαναλέω. Και σε ό,τι αφορά τα νοικοκυριά, οι παρεμβάσεις μας θα προσπαθήσουμε να είναι άμεσες. Για όσο χρόνο μπορούμε να έχουμε και όσο δημοσιονομικό χώρο έχουμε. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε δημοσιονομικό χώρο καινούριο για να μιλάω για παρεμβάσεις. Ναι, αλλά επειδή αυτό το συζητάμε. Ναι. Και το εξετάζουμε και είναι κάτι που θα το δούμε. Απολύτως στην άρνηση. Να λέω ο Σκυλακάκης δεν το κάνει. Κοιτάξτε, η δουλειά του υπευθύνου της δημοσιονομικής πολιτικής είναι μια σκληρή και όχι δημοφιλής δουλειά. Γιατί όταν λες ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, κάποιος πρέπει να το ανακοινώσει, συνήθως δεν είμαστε εμείς. Αλλά όταν λες ότι δεν υπάρχει, είσαι μόνος σου. Ναι, ναι. Πάντως είναι, καλό να σταματήσουν να το λένε, εφόσον εσείς δεν το βλέπετε αυτό. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Σε ό,τι αφορά τώρα τον ηλεκτρισμό, ναι, ναι, η παρέμβαση είναι πολύ ακριβή που κάνουμε και επηρεαζόμαστε πάρα πολύ από το αέριο. Θυμόστε, σας έλεγα, η τιμή άγκυρα του αερίου για τον προϋπολογισμό είναι τα 100 ευρώ. Mm-hmm. Είχαμε 1,5 μήνα περίπου που ήταν γύρω στα 90-85 και τα λοιπά. Κερδίζαμε τότε. Mm-hmm. Αλλά έμενα επιφυλακτικός. Σήμερα πήγε στα 120. Ναι, ναι. Σημαίνει ότι αν κρατήσει ένα μήνα, μας έχει γυρίσει πίσω. Γυρίσει πίσω, μας έχει μηδενίσει τα κέρδη του προηγούμενου 1,5 μήνα. Τι να σας πω. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην επόμενη φάση. Εδώ πάντως αναρωτιέται κανείς δύο πράγματα. Ένα, πόσοι από τους πολίτες που έχουν πληρώσει αυτά τα υπερέσοδα ή τα ανακατεύατα κέρδη, όπως θέλει κανείς το χαρακτηρίζει, θα πάρουν ένα σημαντικό ποσό που θα προσεγγίζει τα 600 ευρώ, ώστε να νιώσουν κατά τι το δικό σας χρησιμοποιώ δικαιωμένοι. Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό θα το δούμε τώρα όταν θα μπουν στο Power Pass αύριο, της ουσίας, από αύριο. Η εικόνα, θέλω όμως να δώσω μια διευκρίνηση που είναι σημαντική. Ναι. Ο κανόνας είναι τι έχει βάλει, τι λογαριασμούς έχει πάρει, δηλαδή η ημερομηνία έκδοση του λογαριασμού. Ναι. Κάποιοι θα αισθανθούν αδικημένοι γιατί ο λογαριασμός του Μαΐου θα τους έρθει αρχές Ιουνίου. Mm-hmm. Αυτοί όμως που θα τους έρθει αρχές Ιουνίου ο λογαριασμός, αντίστοιχα θα έχουν το πλεονέκτημα ότι τον Νοέμβριο και Οκτώβριο, που είχαμε επίσης πάρα πολύ ψηλές τιμές αερίου και συνεπώς ηλεκτρισμού, θα τους θα συμπεριληφθούν. Γιατί εδώ λοιπόν δίνεται μια ενδιαφέρουσα διευκρίνηση. Γιατί ό,τι κατανάλωση έκανε Νοέμβριο, Οκτώβριο-Νοέμβριο, συνήθως ήρθε το Δεκέμβριο, αν ήταν δίμηνο, ή Νοέμβριο έχετε Δεκέμβριο, και αντίστοιχα ισχύει και στο άλλο. Τελικά ένα ολόκληρο εξάμηνο θα καλυφθεί, αλλά το πιο εξάμηνο εξαρτάται. Αν βάζαμε την κατανάλωση θα ήταν πολύ πιο δύσκολο, διότι τεχνικά θα έπρεπε να βρούμε ποιες μέρες κάθε συγκεκριμένος λογαριασμός περιλαμβάνει και αυτό θα ήταν μια κόλαση. Συνεπώς, επιστροφή χρημάτων θα πάρουν και οι πολίτες, οι καταναλωτές, ο λογαριασμός των οποίων εξεδόθη μετά την 1η Ιουνίου. Όχι. Μετά την 1η Ιουνίου όχι. Μετά την 1η Δεκεμβρίου είναι το κλειδί. Μετά την 1η Δεκεμβρίου μέχρι 31 Ιανουαρίου. Η ημερομηνία έκδοσης παίζει. Απλώς εξηγώ ότι είναι ένα εξάμηνο κατανάλωσης. Μάλιστα. Αλλά το εξάμηνο, ανάλογα με το πότε σου έρχεται ο λογαριασμός, ναι, παίζει λίγο. Μπορεί να είναι
κάποιοι να είναι Οκτώβριος, Απρίλιος, κάποιοι να είναι Νοέμβριος, Μάιος. Αν έχω πάρει καθαριστικό 3 Ιουνίου, δεν παίρνω. Όχι. Δεν παίρνω επιστροφή. Όχι. Δεν αλλά λογικά για να παίρνεις καθαριστικό 3 Ιουνίου θα πάρεις Οκτώβριο, θα έπαιρνες αντίστοιχα καθαριστικό και 3 Δεκεμβρίου. Ναι. Μάλιστα. Που θα είναι κάλυπτε κρίσιμο, θα είναι κρίσιμο να δούμε αν τα ποσά θα προσεγγίζουν στα 600 ή θα είναι 80-60. Να σας πω λίγο. Το μέτρο είναι δίκαιο. Αυτός που θα πάρει 80-60 θα έχει πληρώσει 110 ευρώ συνολική αύξηση. Mm-hmm. Συνεπώς δεν θα είχε υποστεί Μάλιστα. την επιβάρυνση. Μάλιστα. Αυτός που θα πάρει το 600 είναι αυτός που την έχει φάει άγρια κεφάλι. Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλημέρα σας. Να είστε καλά.